Γαλλίας και Olomouc Τσεχίας. Από τη δημιουργία του ηλιακού μας συστήματος πριν από σχεδόν 5 δισεκατομμύρια χρόνια, ο ήλιος αποτελεί μια ανεξάντλητη πηγή ενέργειας. Με τη δύναμη της βαρύτητας, συγκρατεί σε τροχιά γύρω του τους 9 πλανήτες. Για τη Γη όμως, ο ήλιος σημαίνει κάτι περισσότερο. Που κάνει τον πλανήτη μας να ξεχωρίζει στην απεραμπτωσύνη του σύμπαντος, οφείλει την ύπαρξή της κατά μείζωνα λόγο στον ήλιο. Από τον ήλιο όμως πηγάζουν επιπλέον πολλές βασικές μορφές ενέργειας, το αργό πετρέλαιο, ο άνθρακας και το φυσικό αέριο. Και ακόμη οι ήπιες μορφές ενέργειας, όπως η αιωλική, η βιομάζα και βέβαια η ίδια η ηλιακή ακτινοβολία. Από τις ήπιες ενεργειακές μορφές, όσες ανανεώνονται παράλληλα με τη χρήση τους, ονομάζονται ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Τέτοιες είναι η ηλιακή, η αιωλική και οι υδατοπτώσεις. Πέρα όμως από τους τεχνικούς όρους, όταν λέμε ηλιακή ενέργεια, εννοούμε συνήθως την ενέργεια που παίρνουμε απευθείας από τον ήλιο, όπως για παράδειγμα αυτό το κορίτσι, που εκμεταλλεύεται στο έπακρο την ηλιακή ακτινοβολία για να επιτύχει το περιζήτητο μεσογειακό καφέ χρώμα. Για να φτάσει στη Γη από τον ήλιο, αυτή η ενέργεια διανύει σχεδόν 150 εκατομμύρια χιλιόμετρα, απόσταση που το φως χρειάζεται 8 λεπτά για να καλύψει και να καταλήξει τελικά, φιλτραρισμένο από τη γήινη ατμόσφαιρα, στο σώμα του κοριτσιού. Αναλύοντας το ηλιακό φως, διαπιστώνουμε ότι αποτελείται από διάφορες ακτινοβολίες αναλόγως της συχνότητάς τους. Έτσι, έχουμε τις υπέρυθρες και τις υπεριώδεις ακτίνες, τις ακτίνες Χ και Γ και ακόμη την ακτινοβολία που έχει μήκος κύματος ίδιο με αυτό των ραδιοφωνικών μεταδόσεων. Το μέρος αυτό του ηλιακού φάσματος συλλαμβάνεται από τα ραδιοτηλεσκόπια και ονομάζεται ηλιακός θόρυβος. Η θέρμανση που μεταφέρει η ηλιακή ενέργεια στη Γη οφείλεται στην υπεριώδη και την υπέρυθρη ακτινοβολία. Η ένταση της θερμικής ενέργειας διαφέρει από περιοχή σε περιοχή. Στην Κύπρο, για παράδειγμα, η ένταση της προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας υπολογίζεται σε 1850 κιλοβατόρες ετησίως ανά τετραγωνικό μέτρο. Ισούται δηλαδή με το 50% της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνει σε ένα χρόνο ένα μέσο νοικοκυριό στην Κύπρο. Και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, γιατί παρόλο που η Κύπρος δεν διαθέτει δικούς της πόρους συμβατικών πηγών ενέργειας, διαθέτει όμως άπλετη ηλιακή ενέργεια, η οποία στις μέρες μας αξιοποιείται και συνεισφέρει ουσιαστικά. Η εκμετάλλευση της ενέργειας του γενναιόδωρου μεσογειακού ήλιου έχει παράδοση στην Κύπρο. Οι πρόγονοί μας έδιναν πάντοτε νότιο προσανατολισμό στις πόρτες, τα παράθυρα και τον ηλιακό, και απέφευγαν τα μεγάλα ανοίγματα στο βορρά. Ακόμη και η κλιματαριά έχει τη θέση της, εφαπτώμενη στη νότια πλευρά του κτηρίου, σκεπάζοντας τα ανοίγματα. Ο στόχος ήταν διπλός. Το καλοκαίρι, όταν ο ήλιος είναι ψηλότερα στον ορίζοντα, η κλιματαριά εμποδίζει τις ακτίνες του να εισέλθουν στο κτίριο και ταυτόχρονα δροσίζει τον αέρα προτού εισέλθει στο εσωτερικό. Η τεχνική αυτή σήμερα είναι γνωστή ως παθητικός σχεδιασμός κτηρίων ή διαφορετικά βιοκλιματικός σχεδιασμός και εφαρμόζεται σε μοντέρνες κατασκευές. Οι εσοχές των παραθύρων σχεδιάζονται με τέτοιο τρόπο ώστε ο καλοκαιρινός ήλιος να μην εισέρχεται απευθείας στο εσωτερικό του σπιτιού, χωρίς όμως να εμποδίζεται ταυτόχρονα και ο φυσικός φωτισμός των δωματίων στη διάρκεια της ημέρας. Ακόμη και το κλιμακοστάσιο το χειμώνα λειτουργεί ως συλλέχτης της ηλιακής ακτινοβολίας, αποθηκεύοντας τη θερμότητα στη βαριά κατασκευή της σκάλας και κρατώντας το σπίτι ζεστό τη νύχτα. Το καλοκαίρι δε λειτουργεί ως φυσικός εξαεριστήρας, επιτρέποντας το θερμό αέρα να διαφύγει από τα ψηλότερα ανοίγματα και απορροφώντας δροσερό αέρα από τα μικρά βορεινά ανοίγματα του σπιτιού. Στη
Στην Κύπρο, η ηλιακή ενέργεια χρησιμοποιείται πρωτίστως για θέρμανση νερού γενικής χρήσεως. Το 92% των νοικοκυριών ζεσταίνουν νερό για τις καθημερινές τους ανάγκες χρησιμοποιώντας ηλιακό θερμοσύφωνα που πρωτοεμφανίστηκε στην Κύπρο τη δεκαετία του 60. Την πατρότητα του ηλιακού θερμοσύφωνα διεκδικούν πολλές χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ρωσία και το Ισραήλ. Το σίγουρο πάντως είναι ότι η Κύπρος κατέχει παγκοσμίως την πρώτη θέση στη χρήση της ηλιακής ενέργειας για θέρμανση νερού. Σύμφωνα μάλιστα με μελέτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Κύπρος είναι η πρώτη χώρα στον κόσμο σε αναλογία εγκατεστημένων ηλιακών συλλεκτών ανακάτοικο. Ακολουθούν το Ισραήλ και η Ελλάδα. Το παράδειγμα που θέτει η Κύπρος είναι ένα από τα 767 παγκόσμια έργα που λαμβάνουν χώρα ανά την υδρόγειο και τα οποία έχουν καταγραφεί και βραβευτεί από τις αρχές του Expo 2000 σαν τα πιο ενδιαφέροντα, αυτοσυντηρούμενα και πρακτικής εφαρμογής έργα του σήμερα. Ο παραδοσιακός ηλιακός θερμοσύφωνας χρησιμοποιεί την ηλιακή ενέργεια παθητικά. Δεν χρειάζεται δηλαδή βοηθητική ενέργεια για να λειτουργήσει και γι' αυτό κατατάσσεται στις παθητικές εφαρμογές. Η λειτουργία και η κατασκευή του είναι απλή. Αποτελείται από τους ηλιακούς συλλέκτες, το δοχείο αποθήκευσης ζεστού νερού, την κατασκευή στήριξης και τους σωλήνες. Οι ηλιακοί συλλέκτες είναι η καρδιά του συστήματος. Συλλέγουν την προσπίπτουσα ηλιακή ενέργεια και τη μετατρέπουν σε θερμική, ζεσταίνοντας το νερό που βρίσκεται στους σωλήνες. Το ζεστό νερό, καθώς είναι ελαφρύτερο από το κρύο, κινείται προς τις εξόδους και διοχετεύεται στο δοχείο αποθήκευσης. Παράλληλα, κρύο νερό καταλαμβάνει τη θέση του ζεστού στους ηλιακούς συλλέκτες, ολοκληρώνοντας έτσι το θερμοσυφωνικό κύκλο. Ο κύκλος πάβει όταν το νερό στους συλλέκτες δεν θερμαίνεται λόγω έλλειψης ηλιοφάνειας. Το ζεστό πλέον νερό διοχετεύεται από τον κύλινδρο αποθήκευσης στις διάφορες παροχές του κτηρίου. Το νερό του κυλίνδρου που διοχετεύεται προς χρήση αναπληρώνεται από τον τεπόζιτο κρύου νερού που βρίσκεται πάνω από το ηλιακό σύστημα. Παρόλο που δεν αποτελεί εξάρτημα του συστήματος, υπάρχει χώρος και για τον τεπόζιτο κρύου νερού στην κατασκευή στήριξης του ηλιακού θερμοσύφωνα. Η Κύπρος ανήκει στις χώρες που πρώτες υιοθέτησαν πρότυπα ελέγχου απόδοσης των ηλιακών συλλεκτών. Η εφαρμογή των προτύπων άρχισε το 1984, οπότε και εγκαινιάστηκε ο έλεγχος απόδοσης των συλλεκτών σε ειδικό εργαστήριο του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού. Η Βιομηχανία Ηλιακών Συστημάτων επίσης υιοθέτησε και εφάρμοσε τα πρότυπα ώστε οι κατασκευές της να είναι αποδοτικές, οικονομικά συμφέρουσες και με μεγάλη διάρκεια ζωής. Είναι ενδεικτικό ότι υπάρχουν συστήματα που βρίσκονται σε λειτουργία για περισσότερο από 20 χρόνια με ελάχιστα έξοδα συντήρησης. Σήμερα, οι έλεγχοι απόδοσης των ηλιακών συλλεκτών διενεργούνται στο άρτια εξοπλισμένο Κέντρο Εφαρμογών Ενέργειας του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού. Στόχος είναι η περαιτέρω βελτίωση του κέντρου για να συμβάλλει ακόμη περισσότερο στην ενίσχυση της κυπριακής βιομηχανίας ηλιακών συστημάτων. Η συμβολή του Κέντρου Εφαρμογών Ενέργειας και η δωρεάν παροχή τεχνικής βοήθειας στη βιομηχανία υπήρξε καθοριστική για τη βελτίωση των κυπριακών ηλιακών συστημάτων. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, τα τελευταία χρόνια τα ηλιακά συστήματα βελτίωσαν την απόδοσή τους κατά 20%. Κάτι που αντιστοιχεί σε σχεδόν 2 εκατομμύρια λίρες εισαγόμενης ενέργειας ετησίως. Έρευνες έχουν δείξει ότι για την Κύπρο η ιδανικότερη κλίση των συλλεκτών είναι 40 έως 50 μοίρες, με νότιο βέβαια προς ανατολισμό, αφού βρισκόμαστε στο βόρειο ημισφαίριο, και δυνατότητα απόκλησης συν πλην 15 μοίρες από τον νότο. Ειδικότερα, για μια τετραμελή ή πενταμελή οικογένεια, έχει αποδειχθεί ότι το καταλληλότερο ηλιακό σύστημα αποτελείται από 2 συλλέκτες συνολικής επιφάνειας περίπου 3 τετραγωνικών μέτρων και κύλινδρο ζεστού νερού χωρητικότητας 160 λίτρων.
Ποτέ βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε και την οικονομική παράμετρο που και αυτή συνηγορεί για τη χρήση των ηλιακών συστημάτων, καθώς το κόστος τους αποσβαίνεται συνήθως σε 3 με 4 χρόνια από την ημέρα που τίθενται σε λειτουργία. Παρά την ευρεία χρησιμοποίηση των ηλιακών συστημάτων σε παγκόσμια κλίμακα, η παραγωγή τους δεν είναι αυτοματοποιημένη. Ανήκουν προφανώς σε εκείνες τις κατηγορίες βιομηχανικών προϊόντων που θεωρούνται χειροποίητα. Μόνο το 10% της παγκόσμιας παραγωγής ηλιακών συστημάτων έχει αυτοματοποιηθεί και περιλαμβάνει αποκλειστικά την κατασκευή συλλεκτών καινού αέρος και από πλαστικό. Όπως στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι και στην Κύπρο, οι βιομηχανίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι μικρομεσαίες. Στην Κύπρο λειτουργούν σήμερα περίπου 35 βιομηχανίες και βιοτεχνίες κατασκευής ηλιακών συστημάτων με συνολικό εργατικό δυναμικό 400 ατόμων και ετήσια παραγωγή συλλεκτών που φτάνει τις 33.000 τετραγωνικά μέτρα. Από το σύνολο της παραγωγής ηλιακών θερμοσιφώνων, μόνο το 15% διατίθεται προς αντικατάσταση υφισταμένων. Αν υπολογίσει κανείς τη συνολική επιφάνεια των ηλιακών συλλεκτών που είναι εγκατεστημένη στην Κύπρο, θα διαπιστώσει ότι ούτε λίγο, ούτε πολύ, φτάνουν τις 650.000 τετραγωνικά μέτρα. Καλύπτουν δηλαδή έκταση 100 ποδοσφαιρικών γηπέδων. Η εκμετάλλευση του ήλιου για θέρμανση νερού δεν περιορίζεται στα νοικοκυριά. Και η ξενοδοχειακή βιομηχανία εκμεταλλεύεται σε μεγάλο βαθμό την ηλιακή ενέργεια για θέρμανση νερού γενικής χρήσεως. Σχεδόν το 50% των ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων στην Κύπρο διαθέτουν μεγάλα ηλιακά συστήματα βεβαιασμένης κυκλοφορίας ή ενεργητικά ηλιακά συστήματα, όπως ονομάζονται διαφορετικά. Σε αντίθεση με τους ηλιακούς θερμοσύφωνες που λειτουργούν, όπως είδαμε, χωρίς βοηθητική ενέργεια, τα ενεργητικά συστήματα χρησιμοποιούν ηλεκτρική αντλία για να προωθούν το ζεστό νερό από τους συλλέκτες στον κύλινδρο αποθήκευσης. Ο λόγος είναι ότι σε αυτά τα συστήματα δεν εφαρμόζεται το θερμοσιφωνικό φαινόμενο. Εκτός από τις ξενοδοχειακές μονάδες, όπου η ζήτηση ζεστού νερού είναι μεγάλη, τα ενεργητικά ηλιακά συστήματα χρησιμοποιούνται και σε οικίες όπου η αρχιτεκτονική του κτηρίου δεν επιτρέπει την εγκατάσταση των παραδοσιακών ηλιακών συστημάτων. Η λειτουργία των ενεργητικών συστημάτων ελέγχεται από ειδικό θερμοστάτη που παρακολουθεί τη θερμοκρασία του νερού στους συλλέκτες και τον κύλινδρο και αναλόγως ενεργοποιεί την αντλία. Όταν η θερμοκρασία του νερού στους συλλέκτες είναι ψηλότερη από εκείνη του κυλίνδρου, η αντλία τίθεται σε λειτουργία. Διαφορετικά, παραμένει αδρανής. Τα ενεργητικά συστήματα είναι ιδιαίτερα προσφυλή στους αρχιτέκτονες, καθώς οι συλλέκτες μπορούν να τοποθετηθούν οπουδήποτε ανεξάρτητα από τη θέση του κυλίνδρου αποθήκευσης. Κάτι που, όπως είδαμε, είναι αδύνατο στην περίπτωση των θερμοσιφωνικών συστημάτων. Και πάλι όμως, η επινοητικότητα πολλών αρχιτεκτώνων κατάφερε σε πολλές περιπτώσεις να συνδυάσει αρμονικά την αισθητική του κτηρίου με την εγκατάσταση θερμοσιφωνικών συστημάτων. Απάντηση σε όσους ισχυρίζονται ότι είναι ουτοπία να πιστεύουμε ότι η ηλιακή ενέργεια μπορεί να αντικατοπτρίσει σε μεγάλο βαθμό τις καθημερινές ενεργειακές μας ανάγκες, είναι το σπίτι του κυρίου Τζον στη Λευκοσία. Είναι ένα σπίτι σύγχρονο από κάθε άποψη και με όλες τις ανέσεις. Από τα άλλα σπίτια της γειτονιάς, διαφέρει μόνο στο ότι δεν είναι συνδεδεμένο με το δίκτυο παροχής ηλεκτρισμού. Όλες οι ανάγκες του σε ηλεκτρικό ρεύμα ικανοποιούνται από τους ειδικούς συλλέκτες που είναι εγκατεστημένοι στην οροφή. Περισσότερο γνωστοί ως φωτοβολταϊκά, έχουν την ιδιότητα να μετατρέπουν την ηλιακή ενέργεια σε ηλεκτρική. Το ρεύμα που παράγουν αποθηκεύεται στις μπαταρίες και από εκεί, μέσω ενός μετασχηματιστή, μεταφέρεται στις ηλεκτρικές συσκευές. Το βράδυ, όταν τα φωτοβολταϊκά δεν λειτουργούν, η τροφοδοσία γίνεται αποκλειστικά από τις μπαταρίες. Για τις ανάγκες σε ζεστό νερό, υπάρχει εγκατεστημένο ηλιακό σύστημα βεβαιασμένης κυκλοφορίας.
Η συστηματική χρήση φωτοβολταϊκών στην Κύπρο άρχισε εδώ και 10 χρόνια. Με την εγκατάσταση τέτοιων συστημάτων για τη λειτουργία τηλεπικοινωνιακών σταθμών αναμετάδοσης που βρίσκονται σε απόμερες περιοχές, μακριά από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας. Εν τούτης, δεν χρησιμοποιούνται ακόμη ευρέως, λόγω του υψηλού κόστους αγοράς. Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου πάντως, μέσα στο πλαίσιο της γενικότερης πολιτικής για προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, έθεσε πρόσφατα σε εφαρμογή ένα πρωτοποριακό σχέδιο με στόχο την εξάπλωση των συστημάτων που παράγουν ηλεκτρισμό από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Οι ιδιώτες που χρησιμοποιούν τέτοια συστήματα μπορούν να πωλούν ηλεκτρικό ρεύμα στην ΑΕΚ σε τιμές πολύ συμφέρουσες, αποσβαίνοντας έτσι συντομότερα το κόστος από την εγκατάσταση των συστημάτων. Η πρακτική έχει αποδείξει ότι ο ήλιος, όπως και οι άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ο άνεμος και η βιομάζα για παράδειγμα, μπορούν να συνεισφέρουν σημαντικά στις καθημερινές ενεργειακές μας ανάγκες. Γι' αυτό, το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού επιχορηγεί μέχρι και 30% τις επενδύσεις της βιομηχανίας, του τουρισμού και της γεωργίας στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Με την εφαρμογή του σχεδίου, αναμένεται ότι την επόμενη πενταετία το ποσοστό των ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων που διαθέτουν ηλιακά συστήματα θα αυξηθεί από 50 σε 75%, δηλαδή κατά 12.000 τετραγωνικά μέτρα συλλεκτών. Είναι γνωστό ότι η κυπριακή οικονομία στηρίζεται πρωτίστως στην τουριστική βιομηχανία. Γι' αυτό, ο τουριστικός τομέας προσφέρεται για εφαρμογές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με στόχο την κάλυψη της αυξημένης ζήτησης ενέργειας στις περιόδους αιχμής και παράλληλα την προστασία του περιβάλλοντος. Και καθώς μεγάλοι τουριστικοί οργανισμοί προωθούν το λεγόμενο πράσινο τουρισμό, επιβάλλεται η δημιουργία ξενοδοχειακών μονάδων που να τηρούν κάποια πρότυπα προστασίας του περιβάλλοντος και να περιλαμβάνουν συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Είτε επιδιώκουμε μείωση της εξάρτησής μας από εισαγόμενες πηγές ενέργειας, είτε επιθυμούμε μείωση των ρηπών από την καύση υδρογων ανθράκων, για οικονομικούς και περιβαλλοντικούς λόγους δηλαδή, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι ξεκάθαρα η οδός που πρέπει να ακολουθήσουμε. Η συνεισφορά της ηλιακής ενέργειας στο ισοζύγιο της Κύπρου ανέρχεται σήμερα στο 4%, που ισοδυναμεί με εξοικονόμηση υπομορφή συναλλάγματος 12 εκατομμυρίων λιρών ετησίως. Ποσό διόλου ευκαταφρόνητο, αν σκεφτεί κανείς ότι το 60% των εσόδων από τις κυπριακές εξαγωγές δαπανάται για την εισαγωγή πετρελαιοειδών. Μελέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μάλιστα, δείχνουν ότι η βιομηχανία των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας προσφέρει πενταπλάσιες θέσεις εργασίας από ότι ο τομέας των συμβατικών μορφών ενέργειας. Όσο για το περιβάλλον, η χρήση των ηλιακών συστημάτων θέρμανσης νερού στην Κύπρο μειώνει κατά 10% τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα που εκλείονται από την καύση πετρελαίου για την παραγωγή ηλεκτρισμού. Και γενικότερα, η χρησιμοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας επιβάλλεται προκειμένου να τηρηθούν οι δεσμεύσεις της Κύπρου όπως προκύπτουν από διακρατικές και άλλες συμβάσεις για μείωση των ατμοσφαιρικών ρηπών. Αν τελικά επιλέξουμε την οδό που υπαγορεύει η λογική, αλλά και η ανάγκη για προστασία του περιβάλλοντος, ο ήλιος υπόσχεται να κρατήσει το δικό του μέρος της συμφωνίας. Σύμφωνα με τις προβλέψεις των ειδικών, θα συνεχίσει να φωτίζει τους ηλιακούς μας θερμοσύφωνες και το ηλιακό μας σύστημα τουλάχιστον για άλλα 6 δισεκατομμύρια χρόνια. Δικός μας στόχος, τουλάχιστον αρχικός, να φωτίζουμε και εμείς τα σπίτια μας με πράσινη ενέργεια όταν ο ήλιος ξεκουράζεται για να αναλάβει καθήκον την επόμενη μέρα.